Φίλες και φίλοι χαίρετε, είμαι η Θέκλα Πετρίδου και σας καλωσορίζω στο 51ο επεισόδιο του podcast με μία θεματάρα σήμερα κατάλληλη τόσο για ενήλικες, τόσο για γονείς, όσο και για εφήβους. Τι είναι η εφηβεία? Αφορμή για αυτό το επεισόδιο υπήρξε ένα... Εργαστήρι που έκανα πρόσφατα στο πρώτο πειραματικό γυμνάσιο Λάρισσας, όπου φοιτεί η μικρή μου κόρη. Το θέμα του εργαστηρίου με παιδιά της Δευτέρας Γυμνασίου είχε ακριβώς τίτλο «Τι είναι η εφηβεία και γιατί νιώθω και φέρομαι διαφορετικά από ό,τι πριν». Μετά το πέρας του εργαστηρίου θεώρησα ότι θα ήταν χρήσιμο και για άλλα παιδιά στην εφηβεία αλλά και για γονείς, ακόμη και για ενήλικες, να μεταφέρω τις πληροφορίες που έδωσα στα παιδιά. Τι είναι η εφηβεία λοιπόν. Η εφηβεία είναι το μεταβατικό στάδιο, ηλικιακό μεταβατικό στάδιο, ανάμεσα στην παιδική ηλικία και την ηλικίωση. Είναι αυτή η χρονική περίοδος, κατά την οποία συμβαίνουν πλήθος αλλαγών στα παιδιά. Τα παιδιά κατά τη χρονική περίοδο της εφηβείας μετατρέπονται σωματικά, βιολογικά, γνωστικά, συναισθηματικά και κοινωνικά, μετατρέπονται σταδιακά σε ενήλικες. Η εφηβεία ξεκινάει σε διαφορετικό χρονικό σημείο για το κάθε παιδί. Στα αγγλικά η λέξη εφηβεία είναι συνυφασμένη με τη δεκαετία από 10 μέχρι 20 ετών. The teenage years. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ετών. Σήμερα έχουμε διαφορετικά χρονοδιαγράμματα για την εφηβεία. Θα μιλήσω στη συνέχεια γι' αυτό. Αυτό που πρέπει να γνωρίζουμε όμως είναι ότι ένα παιδί μπαίνει στην εφηβεία από τα 10, 11, 12 χρόνια και πάνω και ότι η εφηβεία ψυχοσυναισθηματικά πλέον γνωρίζουμε ότι διαρκεί και πέρα από τα 20 χρόνια. Χονδρικά μιλώντας όμως, η εφηβεία είναι από τα 12 χρόνια μέχρι και το πέρας των σπουδών των παιδιών θα έλεγα. Εάν τα παιδιά θα σπουδάσουν μέχρι και το τέλος του σχολείου, μέχρι τα 22, 23, 24, 25, 26 χρόνια κλπ. Θα καταλάβετε στη συνέχεια γιατί δεν είμαι σίγουρη και δεν λέω ένα definite, ένα οριστικό χρονικό σημείο στο οποίο τελειώνει η εφηβεία, επειδή η εφηβεία, ξαναλέω, δεν είναι μόνο ένα σωματικό στάδιο, είναι και ένα ψυχολογικό στάδιο και ένα γνωστικό στάδιο και ένα συναισθηματικό στάδιο. Η περίοδος της εφηβείας είναι περίοδος μεγάλων αλλαγών σε τέσσερις βασικούς τομείς ανάπτυξης του ανθρώπου, στο βιοσωματικό τομέα, το γνωστικό, το συναισθηματικό και τον κοινωνικό όταν περνάμε από την παιδική ηλικία στην εφηβική, αλλάζει εντελώς τόσο το σώμα μας, όσο και το μυαλό μας. Έχουμε παράξενες αλλαγές πάνω μας και μέσα μας. Οι περισσότεροι έφηβοι αναφέρουν ότι δεν περίμεναν τόσο μεγάλες και τόσο έντονες αλλαγές. Σε γνωστικό επίπεδο ξαφνικά ο εγκέφαλος των εφήβων παιδιών αποκτά περισσότερες αντιληπτικές ικανότητες. Πράγματα που τα παιδιά πριν από την εφηβεία δεν μπορούσαν να αντιληφθούν, τώρα τα αντιλαμβάνονται, τα καταλαβαίνουν και μάλιστα ίσως και πολύ καλύτερα από τους δασκάλους τους και τους γονείς τους. Παλαιότερα θεωρούσαμε αφελώς, επειδή δεν είχαμε τις ανάλογες γνώσεις, ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος εξελίσσεται περίπου μέχρι την ηλικία των 12 ετών. Και μάλιστα και στο Πανεπιστήμιο μας έλεγαν ότι ένα παιδί 12 ετών και πάνω μπορεί να έχει τις ίδιες γνωστικές, αντιληπτικές δεξιότητες όπως ένας ενήλικας. Πιο πρόσφατες έρευνες όμως στον τομέα της νευροεπιστήμης έχουν καταδείξει πως ο ανθρώπινος εγκέφαλος συνεχίζει να αναπτύσσεται ...και ολοκληρώνει δομικά την ανάπτυξή του... ...γύρω στα 26 χρόνια για τις γυναίκες... ...και στα 28 χρόνια για τους άνδρες. Το έχω πει σε πολλά επεισόδια του podcast... ...το έχω πει και σε πάρα πολλά βίντεο στο YouTube... ...θα συνεχίζω να το λέω... ...ότι η με το PA-LOVE... ...το πιο μοντέρνο κομμάτι του ανθρώπινου εγκεφάλου... ...ολοκληρώνει την ανάπτυξή του... ...στα 26 για τις γυναίκες, στα 28 για τους άνδρες... ...και μέχρι τότε μέχρι να αναπτυχθούν πλήρως οι με το πύλοβοι, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ένας άνθρωπος να αλλάξει τον τρόπο που λειτουργεί, να αλλάξει τον τρόπο που σκέφτεται, να αλλάξει τον τρόπο που συμπεριφέρεται και να κατασταλάξει τελικά σε ένα διαφορετικό στυλ προσωπικότητας από αυτό που ίσως φαίνεται να υιοθετεί προηγουμένω. Επειδή σε αυτό εδώ το podcast έχουμε μιλήσει επανειλημμένως για τον αρκισισμό και την τοξικότητα για τα αναρκησιστικά στυλ προσωπικότητας, για τα εναντιωματικά στυλ προσωπικότητας, για τα τοξικά στυλ προσωπικότητας, για τους τοξικούς ανθρώπους, ένας έφηβος μπορεί στα 15, στα 17, στα 21, στα 22 να έχει συμπεριφορές οι οποίες να παραπέμπουν σε έναν αρκησιστικό στυλ προσωπικότητας, όμως έχει το χρονικό περιθώριο, έχει το διάστημα να αλλάξει τρόπους λειτουργίας, να μην είναι δηλαδή τόσο πολύ παγιωμένη, μέχρι και τα 26 χρόνια αν πρόκειται για γυναίκα, μέχρι και τα 28 εάν πρόκειται για άνδρα. Αυτό είναι πολύ παρήγορο για όσους είναι ακόμη σε ηλικία κάτω από αυτή την ηλικία και για τους γονείς ενήλικων παιδιών, τα οποία ακόμη δεν έχουν γίνει 26-28 αντίστοιχα. Είναι πολύ χρήσιμο να έχουμε υπόψη μας αυτή την πληροφορία ότι ένας άνθρωπος έχει μεγάλη νευροπλαστικότητα μέχρι τα 26-28 χρόνια. Μια άλλη καινούργια γνώση που έχουμε πρόσφατη είναι ότι ένας υγιής άνθρωπος, ένας άνθρωπος χωρίς μια εκφυλιστική νευρολογική νόσο ή ένα ανοϊκό σύνδρομο, μπορεί να έχει νευροπλαστικότητα μέχρι και το τέλος της ζωής του. Δηλαδή ένας άνθρωπος μπορεί, εάν το επιθυμήσει, εάν το θελήσει, εάν το επιδιώξει και αν το προσπαθήσει να επιτύχει αλλαγές στα νευρονικά του κυκλώματα, να αλλάξει δηλαδή συμπεριφορές και νοοτροπίες, εάν το επιθυμήσει, εάν το θελήσει, εάν το επιδιώξει, εάν δουλέψει σκληρά γι' αυτό. Και στο κανάλι μας στο YouTube και εδώ στο podcast έχουμε μιλήσει επανειλημμένως για τα τρία σημαντικά εργαλεία που έχει ένας άνθρωπος στη διάθεσή του προκειμένου να εξελιχθεί και να γίνει καλύτερος άνθρωπος, που είναι ο προσωπικός πνευματικός αγώνας, η ψυχοεκπαίδευση και η ψυχοθεραπεία. Πάμε τώρα να δούμε τις αλλαγές σε ένα βιολογικό και σωματικό επίπεδο που έχουν τα παιδιά στην εφηβεία. Υπάρχουν εμφανείς σωματικές αλλαγές. Το σώμα αλλάζει. Τα παιδιά ψηλώνουν, και αρχίζουν να αποκτούν τα δευτερογενή χαρακτηριστικά του φύλου. Ποια είναι τα δευτερογενή χαρακτηριστικά του φύλου. Αλλάζει το σχήμα του σώματος, στα αγόρια φαρδένουν οι ώμοι, οι πλάτες ψηλώνουν, γίνονται πιο στιβαρά τα σώματά τους, τα κορίτσια αποκτούν καμπύλες, αποκτούν στήθος, αποκτούν περιφέρεια. Η φωνή των αγοριών γίνεται πιο βαθιά, και η φωνή των κοριτσιών γίνεται πιο όρημη. Επίσης, στην περίοδο της εφηβείας, σε κάποια φάση, τα κορίτσια θα αρχίσουν να έχουν την πρώτη τους εμμινορίση και τα αγόρια την πρώτη τους λειτουργία του σεξουαλικού του συστήματος. Αρχίζει δηλαδή στην εφηβεία τη λειτουργία της το σεξουαλικό σύστημα του ανθρώπου. Δεν σημαίνει όμως ότι αν ένα κορίτσι έχει ξεκινήσει να έχει εμμινορήσει ή αν ένα αγόρι αρχίσει να έχει ρεύσει ή εξπερματίσεις μετά από αυτοικανοποίηση, ότι είναι και πραγματικά έτοιμα για να ξεκινήσουν τη σεξουαλική τους ζωή. Το ξεκίνημα της σεξουαλικής ζωής ενός ανθρώπου πρέπει να γίνεται όταν αυτός είναι όχι μόνο βιολογικά σωματικά έτοιμος, αλλά και συναισθηματικά, ψυχικά, και κοινωνικά έτοιμος. Όσον αφορά το βιολογικό σωματικό κομμάτι, έχω ρωτήσει παλαιότερα σε μία τηλεοπτική εκπομπή στην Κύπρο όπου φιλοξενούσα τον δόκτορα Σταύρο Χαραλάμπους, πρόεδρο της ουρολογικής εταιρείας Κύπρου, ιατρό, ουρολόγο, χειρουργό και ουρογυναικολόγο, εάν μία γυναίκα, ένα κορίτσι στην εφηβεία, Παθαίνει κάποια ζημιά δομική στα γεννητικά του όργανα αν ξεκινήσει νωρί τη σεξουαλική του ζωή. Και μου απάντησε ότι από την ημερομηνία που ξεκινάει η έμεινο ρύση, από την χρονιά που ξεκινάει η έμεινο ρύση, χρειάζεται να περάσουν κάποια χρόνια προτού οριμάσει το σεξουαλικό και αναπαραγωγικό σύστημα τη γυναίκα. Ε, σε κάθε χώρα υπάρχει διαφορετική ηλικία συνένεσης για το σεξ, δηλαδή υπάρχει διαφορετική νομοθεσία για το πότε είναι νόμιμο ένα παιδί στην εφηβεία να έχει συνενετικές σεξουαλικές επαφές, παρόλα αυτά, κόντρα στο νόμιμη ηλικία συνένεσης, ως ψυχολόγος έχω τη γνώμη ότι καλύτερα οι έφηβοι να περιμένουν να ολοκληρώσουν τουλάχιστον τις σπουδές τους στο γυμνάσιο και στο λύκειο πρωτού ξεκινήσουν τη σεξουαλική του ζωή, ούτω ώστε να έχουν όσο το δυνατό καλύτερε εμπειρίε, να είναι όσο το δυνατόν πιο καλά προετοιμασμένοι και να αποκτήσουν ε, τα εργαλεία για να μπορέσουν να διαχειριστούν τι ερωτικέ σχέσει και τι σεξουαλικέ σχέσει, οι οποίε είναι συναισθηματικά και ψυχικά περίπλοκε. Όμω, επειδή εδώ πέρα δεν έχουμε ένα επεισόδιο σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, και έχουμε ήδη στο podcast μας μια σειρά επεισοδίων The Sex Ed Series, επεισόδια ψυχοσυναισθηματικής σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης για εφήβους και ενήλικες, σας παραπέμπω σε εκείνα τα επεισόδια. Θα βάλω στην περιγραφή αυτού του βίντεο το σύνδεσμο για εκείνα τα επεισόδια του The Sex Ed Series. Άρα λοιπόν, στην εφηβεία ξεκινάει, αφυπνίζεται η σεξουαλική λειτουργία. Η εφηβεία είναι μια περίοδος αλλαγής, ένα μεταβατικό στάδιο, όπως είπαμε προηγουμένως. Είναι μια χρονική περίοδος η οποία ενώνει την παιδική ηλικία με την ενήλικη ζωή. Όταν είμαστε στην εφηβεία, είμαστε μεταξύ δύο βασικών διακριτών ηλικιών των ανθρώπων. Αυτό είναι άχαρο. Ναι. Α, γίνεται άχαρο άτσαλο, ατσούμπαλο και το σώμα μας. Για ποιο λόγο γινόμαστε άτσαλοι? Επειδή ο εγκέφαλος μας χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να καταγράψει τα νέα μεγέθη σε μήκος και το νέο όγκο και βάρος των άκρο μας και έτσι όταν προσπαθούμε να κάνουμε μια κίνηση, ο εγκέφαλος μας προσπαθεί να μετακινήσει ένα μικρότερο χέρι ή ελαφρύτερο χέρι, ένα μικρότερο πόδι ή βαρύτερο πόδι, με αποτέλεσμα να γινόμαστε κινητικά ατσούμπαλοι και Γι' αυτό το λόγο οι έφηβοι μπορεί να είναι άτσαλοι στην κίνηση, μπορεί να τους πέφτουν αντικείμενα, χωρίς αυτό να σημαίνει πως αντιμετωπίζουν κάποιο νευρολογικό πρόβλημα, απλώς ο εγκέφαλος τους θέλει το χρόνο του για να καταγράψει την ανάπτυξή τους. Κύριο χαρακτηριστικό της εφηβείας, στο συναισθηματικό τομέα τώρα, είναι οι ψυχικές εντάσεις και οι συναισθηματικές μεταπτώσεις, οι οποίες είναι αποτέλεσμα των ορμονικών αλλαγών που συμβαίνουν στην περίοδο της εφηβείας. Οι ορμόνες ενορχιστρώνουν την ανάπτυξη των εφήβων. Έτσι, στο συναισθηματικό τομέα, η διάθεση του εφήβου αλλάζει εύκολα και υπάρχουν αμφιταλαντεύσεις ανάμεσα σε αντιφατικά συναισθήματα. Ο έφηβος μπορεί να μην γνωρίζει πώς νιώθει. Τώρα νιώθω χαρούμενος ή νιώθω λυπημένος. Τώρα νιώθω ενθουσιασμένος ή απογοητευμένος. Και όντως να μην ξέρει πώς νιώθει. Δεν μας λένε ψέματα τα παιδιά όταν τους ρωτάμε πώς νιώθεις και λένε δεν ξέρω. Ή νιώθω και χαρά και λύπη και ενθουσιασμό και βαρεμάρα. Πέρα από τις αλλαγές στη διάθεση των εφήβων, μπορεί να παρατηρηθούν και αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν. Ένα παιδί στην εφηβεία μπορεί πράγματα που του άρεσαν παλιά, χόμπι ή δραστηριότητες, πλέον να μην του αρέσουν και να του φαίνονται βαρετά, ανιαρά και παιδιάστικα. Ένας έφηβος μπορεί να θέλει να μένει μόνος του, ενώ στο παρελθόν υπήρξε ένα παιδί το οποίο επιδίωκε την παρέα. Ένας έφηβος μπορεί να θυμώνει εύκολα, Μπορεί να ενοχλείται εύκολα. Μπορεί να βιώνει συναισθηματική ένταση και άγχος, να είναι στη τσίτα δηλαδή. Μπορεί να συγκινείται εύκολα ένας έφηβος. Και επίσης μπορεί να αλλάζει διάθεση εύκολα. Είναι φυσιολογικό. Έχει να κάνει με αυτό το αναπτυξιακό στάδιο. Έχει να κάνει με το βομβαρδισμό ορμονών μέσα στο σώμα του εφήβου. Ένας έφηβος μπορεί να μην μπορεί να κάνει υπομονή. Μπορεί να έχει αδημοσύνη. Μπορεί να μην μπορεί να περιμένει. Επίσης, ένας έφηβος μπορεί να ενδιαφέρεται ξαφνικά, ιδιαίτερα για την εικόνα του, για την εξωτερική του εικόνα. Μπορεί να αρχίσει να μην νιώθει όμορφο το σώμα του, το πρόσωπο, τα μαλλιά του και να το λέει «Δεν μου αρέσει το σώμα μου, δεν μου αρέσει το πρόσωπο μου, δεν μου αρέσουν τα μαλλιά μου, πώς είμαι έτσι, είμαι χάλια, δεν είμαι όμορφος, δεν είμαι όμορφη, δεν βλέπουμε. με. Ξαφνικά αλλάζει η σωματική αυτοεκτίμηση του εφήβου, νιώθει ότι είναι άσχημος ή άχαρος, χωρίς την πραγματικότητα να ισχύει αυτό. Είναι όμως φυσιολογικό ένας έφηβος να μην νιώθει όμορφα και ωραία με το σώμα του. Γιατί χρειάζεται χρόνο να χωνέψει τις αλλαγές που συμβαίνουν στο σώμα του, οτιδήποτε νέο φαίνεται ξένο και μπορεί να μας μπερδεύει, μπορεί να μας κάνει να νιώθουμε άβολα. Η απόκτηση στήθου σε ένα κορίτσι μπορεί να το κάνει να νιώθει άβολα. Η απόκτηση ύψου σε ένα αγόρι μπορεί να το κάνει να νιώθει άβολα. Επίση και σε ένα κορίτσι, η απόκτηση ύψου μπορεί να το κάνει να νιώσει άβολα. Τα σπυριά στο πρόσωπο μπορεί να κάνουν ένα έφηβο να νιώσει άβολα. Το γεγονός ότι κάποια παιδιά έχουν εφηβική ακμή και κάποια άλλα δεν έχουν, μπορεί να κάνει τα παιδιά που έχουν εφηβική ακμή να νιώσουν άβολα. Είναι φυσιολογικό, είναι αναμενόμενο, ένας έφηβος να μην είναι ευχαριστημένος με την εικόνα του, να μην βρίσκει όμορφο, εμφανίσιμο, ευχάριστο τον εαυτό του, να μην θέλει να φοράει ρούχα που προηγουμένως τα έβρισκε όμορφα πάνω του και γενικώ να μην ξέρει τι να φορέσει. Τι θα φορέσω. Ρούχα. Θα απαντάει η μάνα και αυτός θα λέει τι. και επειδή ακριβώς υπάρχουν απότομες αλλαγές στη διάθεση, στις επιθυμίες και στις απόψεις, ένας έφηβος μπορεί τη μια μέρα να αγοράσει ένα φόρεμα, ένα μπλουζάκι, ένα παντελόνι, ένα σετ ρούχων, ένα ζευγάρι παπούτσια και την επομένη να μην το θέλει και να μην θέλει να το φορέσει. Υπόψη μας. Πάμε τώρα στον κοινωνικό τομέα. Οι έφηβοι είναι πολύ πιθανόν να μην θέλουν πλέον να πηγαίνουν πακέτο με τους γονείς ή τα μικρότερα αδέρφια τους. Να μην θέλουν να ακολουθούν την υπόλοιπη οικογένεια σε οικογενειακές εξόδους εξορμήσεις. Οι έφηβοι επίσης είναι πολύ πιθανόν να θέλουν να είναι δημοφιλείς και να συμπεριφέρονται όπως τα δημοφιλή παιδιά στον περίγυρο τους. Για τους εφήβους είναι εξαιρετικά σημαντικό να τους αποδέχονται οι φίλοι τους και κυρίως να έχουν φίλους. Είναι δύσκολο όμως να έχεις φίλους. Και αυτό το γνωρίζουμε πολύ καλά εμείς που είμαστε ενήλικες. Πόσο μάλλον είναι δύσκολο για τους εφήβους να έχουν φίλους. Αν οι έφηβοι βιώσουν απόρριψη από τους φίλους τους, αν δεν καταφέρουν να έχουν φίλους ή αν γίνουν θύματα bullying ή σχολικού εκφοβισμού, αυτό μπορεί να στοιχίσει πολύ συναισθηματικά στα παιδιά, να τα τραυματίσει, να τα τραυματίσει ψυχικά. Σε αυτό το σημείο θέλω να πω ότι κατά την περίοδο της εφηβείας, όπως επίσης και για όλη την περίοδο της παιδικής ηλικίας, υπάρχουν ψηλά επίπεδα αυξητικής ορμόνης στο αίμα. Η αυξητική ορμόνη στο αίμα δρά και ως ελιξίριο, το οποίο πολλές φορές μας καρεύει συναισθήματα κατάθλιψης, συμπτώματα κατάθλιψης, συμπτώματα άγχους, αγωνίας και το καθεξής. Και μπορεί ένα τραύμα που βιώνει ένα παιδί ή ένας έφηβος να περάσει απαρατήρητο ακόμη και από τον ίδιο, επειδή ακριβώς η ψηλή συγκέντρωση αυξητικής ορμόνης στο αίμα του έφηβου παιδιού να το κάνει να νιώθει όμορφα ή να νιώθει ευχάριστα και να μας καρεύει τα συναισθήματα τα αρνητικά. Οπότε χρειάζεται να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, οι γονεί εφήβων, οι ειδικοί ψυχική υγεία που ασχολούμαστε με φίβου, οι εκπαιδευτικοί που ασχολούνται με φίβου, να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί ώστε να μην προκαλούμε ψυχικούς τραυματισμούς στα παιδιά στην εφηβεία. Μπορεί ένα παιδί στην εφηβεία να φαίνεται ατρόμητο, μπορεί να φαίνεται αλόβητο, μπορεί να φαίνεται ότι έχει μια εξαιρετικά καλή διάθεση, ενώ μέσα του υποσυνείδητα να μαζεύει τραύματα, ψυχικά τραύματα, τα οποία μετά το πέρας της έντονης αναπτυξιακής φάσης, μετά τα 20-21 χρόνια δηλαδή που πέφτουν σημαντικά τα ποσοστά της αυξητικής ορμόνης στον οργανισμό του, τα τραύματα αυτά να έρθουν στην επιφάνεια και να αντιμετωπίσει το παιδί των 21, 22, 23, 24 ετών προβλήματα όπως κατάθλιψη, γενικευμένη αχώδη διαταραχή, κρίση πανικού και ούτω καθεξής. Αυτό χρειάζεται να το έχουμε υπόψη μας όλοι. Εάν ακούτε αυτό το επεισόδιο και είστε ένας ενήλικας ο οποίος διαγνωστήκατε κατά τη φοιτητική σας ζωή, κατά τα 21 σας, 22 σας, 23 σας χρόνια με κάποια ψυχική διαταραχή, πολύ πιθανόν να είχατε αυτή τη συναισθηματική διαταραχή και από προηγουμένω, αλλά να μην το αντιλαμβανόσασταν λόγω της ευεξίας που φέρει η υψηλή συγκέντρωση αυξητικής ορμόνης στο αίμα. Η αυξητική ορμόνη εκκρίνεται και κατά τη διάρκεια του βαθαίου ύπνου μία με δύο φορές την εβδομάδα στους ενήλικες. Για αυτό το λόγο είναι εξαιρετικά σημαντικό οι ενήλικες να φροντίζουμε να έχουμε καλή υγιεινή ύπνου, ώστε να κοιμόμαστε βαθύ ύπνο κάθε βράδυ και έτσι να μην χάνουμε την ευκαιρία μας για αυτή την τονοτική ένεση, την έκρηση της αυξητικής ορμόνης. Άρα τα παιδιά στην παιδική ηλικία οι έφηβοι στην εφηβεία δεν σημαίνει πως δεν τραυματίζονται ψυχικά όταν δεν δείχνουν συμπτώματα, σημαίνει ότι έχουν μία ευεξία λόγω της ηλικίας τους. Και γι' αυτό τον λόγο, εάν παρουσιάσει συμπτώματα κατάθλιψης και άγχους ένα παιδί ή ένας έφηβος, πρέπει οπωσδήποτε να θορυβηθούμε και οπωσδήποτε να πάρουμε το παιδί μας ή τον έφηβο μας σε ψυχολόγο, παιδοψυχολόγο ή ψυχολόγο που να εξειδικεύεται στην εφηβεία. Για παράδειγμα, η δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσίου που είναι τακτικός μου συνεργάτης στο YouTube, είναι παιδοψυχολόγος με έξτρα διδακτορική εξειδίκευση στην εφηβεία. Χρειάζεται, εάν παρουσιάσει ψυχολικά συμπτώματα ένα παιδί ή ένας έφηβος, οπωσδήποτε να έχει ψυχολογική περίθαλψη οπωσδήποτε, γιατί σημαίνει ότι είναι βαθύ το τραύμα για να διαφανούν τα συμπτώματα με τόση αυξητική ορμόνη που έχουν στο αίμα τους. Και έτσι χαρακτηριστικά λέγεται για την αυξητική ορμόνη ότι μπορεί ένα παιδί να βιώσει πένθος, μπορεί να πεθάνει ένας γονιός του για παράδειγμα, να κλαίει και μετά από μισή ώρα να γελάει, όχι γιατί είναι ανέσθητο ή γιατί δεν γνιάζεται για την απώλεια του γονιού, αλλά επειδή η αυξητική ορμόνη στο αίμα του του επαναφέρει την ευεξία. Πάμε τώρα στις ερωτικές σχέσεις. Κατά τη διάρκεια της εφηβείας, οι έφηβοι αρχίζουν να ενδιαφέρονται ουσιαστικά για τις ερωτικές σχέσεις. Μπορεί να θέλουν να έχουν μια ερωτική σχέση, αλλά να μην γνωρίζουν πώς να το καταφέρουν να έχουν μια ερωτική σχέση. Να βλέπουν άλλους που έχουν σχέση και να ζηλεύουν. Μπορεί να θέλουν κάποιον και αυτός να μην τους θέλει. Να φάνε χιλόπιτα και η χιλόπιτα είναι εξαιρετικά δυσάρεστη να τη φάει κανείς. Πολύ συχνά στην εφηβεία εμφανίζεται το λίμερανς. Έχουμε κάνει ξεχωριστό επεισόδιο του podcast για το λίμερανς. Το λίμερανς, το οποίο στα ελληνικά μπορεί να μεταφραστεί περιγραφικά ο άτοπος, εμμονικός, ερωτικός μυρικασμός, σημαίνει το κόλλημα με κάποιο πρόσωπο που μπορεί και να αγνοεί την ύπαρξή μας ή το κόλλημα με κάποιον άνθρωπο που είχαμε κάτι ερωτικό στο παρελθόν αλλά πλέον δεν έχουμε και γενικότερα το λίμερανς σημαίνει να ζω μια ερωτική σχέση στο μυαλό μου μέσα όχι μια αυθεντική, ρεαλιστική, πραγματική ερωτική σχέση με έναν άλλον άνθρωπο και το λίμεραν σημαίνει να απασχολεί συνέχεια τη σκέψη μου και το συνέστημά μου ένας άνθρωπος με τον οποίο δεν βρίσκομαι σε σχέση, και να προσπαθώ συνεχώς να αναλύσω τη συμπεριφορά αυτού του ανθρώπου όπως την παρακολουθώ από μακριά ή τις αναρτήσεις του, τις αναρτήσεις της στα κοινωνικά δίχτυα και να το συζητάω και με τους φίλους μου, στην ουσία να τους πρίζω δηλαδή με τα φιλικά μου πρόσωπα και να προσπαθώ να πάρω μια ελπίδα ότι μπορεί να έχω κάποια ερωτική ανταπόκριση από ένα πρόσωπο με το οποίο ουσιαστικά δεν βρίσκομαι σε σχέση. Το λίμερανς είναι απολύτως φυσιολογικό στην εφηβεία είναι πολύ normal ένας έφηβος, μία έφηβος να είναι πλατωνικά, εμμονικά ερωτευμένος, ερωτευμένη με ένα πρόσωπο με το οποίο να μην είναι σε σχέση και να ασχολείται φαντασιακά με αυτό το πρόσωπο. Είναι απολύτω φυσιολογικό για το ηλικιακό στάδιο εξέλιξη τη εφηβεία. Δεν είναι προβληματικό ένα έφηβο εάν βιώνει λίμερανς. Το λίμερανς είναι πρόβλημα όταν το βιώνουμε άνθρωποι ενήλικες, άνθρωποι που έχουμε ξεπεράσει το στάδιο της εφηβείας, άνθρωποι πάνω από 26, 28, 30 ετών, οι οποίοι ενώ είμαστε ενήλικες, αντί να ασχοληθούμε μόνο με μια υπαρκτή ρεαλιστική ερωτική σχέση ή αν δεν έχουμε ερωτική σχέση να ζούμε έχοντας επίγνωση το ότι δεν έχουμε ερωτική σχέση, Παρόλα αυτά μέσω του λίμερανς να διαφεύγουμε σε ένα φαντασιακό κόσμο όπου ασχολούμαστε με ένα πρόσωπο που θα θέλαμε να έχουμε σχέση αλλά δεν έχουμε. Με πιο απλά λόγια είναι νορμάλ πράγμα ο έφηβος ή έφηβος να έχουν λίμερανς και το λίμερανς βοηθάει στην ανάπτυξη του εφήβου σε έναν ήδη ανεπτυγμένο άνθρωπο, σε έναν ενήλικα το λίμερανς κάνει ζημιά. Εάν ένας έφηβος δεν έχει κάνει ερωτική σχέση, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι αξιαγάπητος άνθρωπος, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι ελκυστικός άνθρωπος και αυτό δεν σημαίνει πως δεν θα έχει μια ικανοποιητική ερωτική ζωή μεγαλώνοντας. Έχω συναντήσει κυριολεκτικά χιλιάδες ανθρώπους τόσο στο γραφείο μου όπου έχω δουλέψει ως ιδιώτης ψυχολόγος για 20 χρόνια περίπου, όσο και διαδικτυακά στο κανάλι μου στο YouTube, όπου υπάρχουν πάνω από 90.000 εγγεγραμμένοι, στα διάφορα κοινωνικά δίχτυα που πάνω από 100.000 άνθρωποι με ακολουθούν και μου στέλνουν μηνύματα ή email με τις ιστορίες τους, έχω συναντήσει πολλούς ανθρώπους οι οποίοι άργησαν εντός εισαγωγικών να ξεκινήσουν την ερωτική τους ζωή, έκαναν δηλαδή την πρώτη τους ερωτική σχέση στα 19, στα 20, στα 22, στα 25 και παρόλα αυτά βίωσαν μια καθόλα α, ικανοποιητική ερωτική ζωή. Έχω συναντήσει επίσης και ανθρώπους οι οποίοι βιάστηκαν, αδημόνησαν να ξεκινήσουν την ερωτική τους ζωή πολύ νωρίς, στα 12, στα 13, στα 15 χρόνια, οι οποίοι στη συνέχεια μπορεί να αντιμετώπισαν σημαντικές δυσκολίες στην ερωτική τους ζωή. Η πρώιμη έναρξη ερωτικής ζωής δεν είναι καμιά μαγιά. Το να ξεκινήσει κάποιο να κάνει ερωτικέ σχέσει από πολύ νωρί, δεν σημαίνει ότι αυτό τον κάνει και όριμο, δεν σημαίνει ότι αυτό τον οικοδομεί κιόλα. Το να ξεκινήσει ένα άνθρωπο τη σεξουαλική του ζωή από πολύ νωρί, αυτό σίγουρα θα του προκαλέσει δυσκολίε στο μέλλον. Γιατί η ηλικία της εφηβεία είναι μια ηλικία ανάπτυξη, είναι μια ηλικία στην οποία δουλεύει πολύ η φαντασία και το συνέστημα και καλύτερα να παραμείνει μια τέτοια ηλικία στην οποία ο εγκέφαλος προσπαθεί να καταλάβει τον κόσμο παρά να μπουν οι έφηβοι από νωρί στα βάσανα μια ολοκληρωμένη σεξουαλική ζωής. Όταν οι άνθρωποι αρχίσουν να κάνουν σεξ, τότε δυσκολεύουν οι σχέσει τους, δυσκολεύει και η ζωή του. Η περιπλοκότητα των σεξουαλικών σχέσεων είναι ένα αχρίαστο βάρο για τα παιδιά στην εφηβεία. Με τον ίδιο τρόπο θέλω να μιλήσω λίγο και για κάποιες άλλες συνήθειες που έχουν οι ενήλικες, κακές συνήθειες, όπως είναι το κάπνισμα, όπως είναι ο αλκοολισμός και όπως είναι η χρήση παράνομων ουσιών. Όταν ένας έφηβος, ο οποίος έχει ένα σώμα που συνεχίζει να αναπτύσσεται, έχει έναν εγκέφαλο που συνεχίζει να αναπτύσσεται, έχει ένα ορμονικό σύστημα το οποίο συνεχίζει να αναπτύσσεται, επιδοθεί σε αλκοολισμό, επιδοθεί σε χρήση παρανόμων ουσιών, τότε διατρέχει τεράστιο κίνδυνο να αναχαιτιστεί η ανάπτυξή του, ακόμη και για το κάπνισμα και για τη χρήση νοικοτίνης λέγεται ότι μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την εγκεφαλική ακόμη και τη σωματική ανάπτυξη. Παρόλο που παλιότερα ήταν πολύ σύνηθε παιδιά στην αρχή τη εφηβεία, πριν 30-40 χρόνια, να γίνονται καπνιστέ και να είναι σημάδι μανγιάς αυτό. Σήμερα γνωρίζουμε ότι αν ένα παιδί προτού ολοκληρώσει την εγκεφαλική του ανάπτυξη και τη σωματική του ανάπτυξη, αρχίσει να καπνίζει, να πίνει και να χρησιμοποιεί ναρκωτικές ουσίες και απαγορευμένες ουσίες, τότε είναι πολύ πιθανόν αν όχι σίγουρο ότι θα πάθει ζημιά στην αναπτύξη του, ότι θα πάθει ζημιά στην εγκεφαλική και σωματική του ανάπτυξη, ότι μπορεί να πάθει ψύχωση που να προκαλείται από τη χρήση ακόμη και κάνναβης, drug induced psychosis from cannabis, μία γνώση πολύ καινούρια είναι ότι η χρήση της κάνναβης, η οποία σε διάφορες χώρες πλέον δεν είναι απαγορευμένη, μπορεί να προκαλέσει ψυχωτικό επεισόδιο ή ψυχωτική διαταραχή η οποία να μην έχει να κάνει με οτιδήποτε άλλο παρά με τη χρήση κάναβης. Επίσης έχει αποδειχθεί μία διασύνδεση μεταξύ της χρήσης κάναβης και της αύξησης των κρίσεων πανικών, του άγχους και άλλων τέτοιων ψυχικών διαταραχών και συμπτωμάτων. Οπότε η δικιά μου γνώμη ως ψυχολόγου, ως μητέρας, ως ψυχοεκπαιδεύτριας είναι ότι ένας έφηβος καλύτερα να αποφεύγει να ξεκινήσει τη σεξουαλική του ζωή και να αποφεύγει να έχει συνήθειες ενηλίκων, κακές συνήθειες ενηλίκων, όπως είναι το κάπνισμα, όπως είναι ο αλκοολισμός και όπως είναι η χρήση παράνομων ουσιών. Σας είπα ότι έκανα αυτή τη διάλεξη, ότι μίλησα για αυτό το θέμα σε μαθητές της Δευτέρας Γυμνασίου. Οπότε ένα παιδί σήκωσε το χέρι και με θάρρος και τον προσήνη με ρώτησε, δηλαδή κυρία Θέκλα μας λέτε, ήταν αγόρι, ότι όταν εγώ γίνω 28 ετών μπορώ να χρησιμοποιήσω ναρκωτικά και του απάντησα. Εάν παραμείνεις μέχρι την ηλικία των 28 ετών όπου συνεχίζει την ανάπτυξη του δομικά ο εγκέφαλος σου καθαρός από τη χρήση οποιασδήποτε απαγορευμένης και επιβλαβού ουσία. Και αν στα 28 σου επιλέξεις από μόνο σου ότι θες να χρησιμοποιήσεις απαγορευμένες ουσίες, be my guest. Be my guest σημαίνει Έχεις το ok από εμένα. Και τι εννοούσα. Είπα στα παιδιά σήμερα κάτι το οποίο θέλω να το πω και εδώ στο podcast. Όταν είσαι έφηβος είναι πολύ φυσιολογικό... ...να νιώθεις μία δυσκολία να αποδεχθείς τη γονική εξουσία... ...και την εξουσία των δασκάλων και των άλλων ενηλίκων. Επειδή ακριβώς αναπτύσσεται το εγκέφαλος... ...και αποκτά νέες αντιληπτικές δυνατότητες ο έφηβος... ...καταλαβαίνει πως οι γονείς του οι δάσκαλοι του, οι άλλοι ενήλικες δεν είναι οι θεοί και τα ιερά τέρατα που πίστευε ή που ένιωθε πως ήταν όταν ήταν παιδί, ότι είναι άνθρωποι τρωτοί με αδυναμίες. Και υπάρχει μεγάλη επιθυμία ανεξαρτησίας και επανάστασης από αρκετούς εφήβους και πολύ συχνά οι έφηβοι φλερτάρουν με την ιδέα να καταλύσουν την τάξη δηλαδή να παρατήσουν το σχολείο, να μην υπακούν στους γονείς τους, να μην υπακούν στους κανόνες και τους νόμους της κοινωνίας. Αυτό που είπα σήμερα στα παιδιά είναι να είναι εγωκεντρικοί και να είναι εγωιστές. Τους εξήγησα ότι είναι απολύτως φυσικό, απολύτως αναμενόμενο και φυσιολογικό στην ηλικία της εφηβείας ένα παιδί να είναι εγωκεντρικό. Να θέλει δηλαδή να διαφυλάξει το συμφέρον του το συμφέρον των παιδιών στην ηλικία της εφηβείας είναι να καταφέρουν να περάσουν αλόβητη αυτή την άχαρη ηλικιακή φάση και να καταφέρουν να γίνουν ενήλικες οι οποίοι να μπορούν να χαρούν και να χρησιμοποιήσουν προς όφελος τους την ελευθερία τους. Οπότε τους συμφέρει εγωκεντρικά, εγωιστικά, αναρκησιστικά, εάν θέλετε, εντός εγωγικών των του συμφέρει να υπακούν τους νόμους και τους κανόνες, να τελειώσουν το σχολείο, να πάρουν απολυτήριο, εάν θέλουν να σπουδάσουν, να πάνε στο πανεπιστήμιο, να πάρουν πτυχίο, εάν θέλουν να εργαστούν μετά το σχολείο και να μην πάνε στο πανεπιστήμιο, να αποκτήσουν την επαγγελματική κατάρτιση ώστε να μπορούν να εργαστούν επιτυχώς, να αποκτήσουν οικονομική ανεξαρτησία, να έχουν ένα σώμα υγιές και έναν εγκέφαλο υγιή, να μπορούν να πάρουν αποφάσεις οι οποίες να τους σώσουν και να τους διασώσουν από την κρίση που μαστίζει την πατρίδα μας, μπορεί τα παιδιά μας στο μέλλον να χρειαστεί να αποφασίσουν να εργαστούν στο εξωτερικό, να χρειαστεί να αποφασίσουν να σπουδάσουν στο εξωτερικό, να χρειαστεί να αποφασίσουν να μετακομίσουν μέσα στην ίδια την πατρίδα μας και να κάνουν θαραλές κινήσεις ούτως ώστε να φτιάξουν ένα καλύτερο μέλλον για αυτά. Δεν σα συμφέρει, είπα στα παιδιά και το λέω και σε όποιον έφηβο παρακολουθεί αυτό το επεισόδιο. Δεν σα συμφέρει να βρεθείτε στη φυλακή, δεν σα συμφέρει να βρεθείτε αμόρφωτοι, δεν σα συμφέρει να έχετε κάποια βλάβη στον εγκέφαλο ή στο σώμα σα, δεν σας συμφέρει να είσαστε ενήλικε και ακόμη να είστε κολλημένοι πάνω στου γονεί σα και πρακτικά, οικονομικά κολλημένοι, αλλά και ψυχικά, συναισθηματικά κολλημένοι. Οπότε η ηλικία της εφηβείας είναι με τη βούλα μία εγωκεντρική ηλικία και δικαιούνται τα παιδιά να είναι εγωκεντρικά, ας χρησιμοποιήσουν όμως αυτή την εγωκεντρικότητα προς όφελος τους. Δεν συμφέρει σε έναν έφηβο να παρανομεί. Δεν συμφέρει σε έναν έφηβο να χάνει μέρες από το σχολείο. Δεν συμφέρει σε έναν έφηβο να παρατήσει το σχολείο. Δεν συμφέρει σε έναν έφηβο να αποκτήσει ζημιά μόνιμη στο σώμα του και στον εγκέφαλο του για το εγώ σα, για την πάρτη σα, είπα στα παιδιά και το λέω και τώρα σε όποιον παρακολουθεί, προστατεύστε τη σωματική, την εγκεφαλική και την ψυχική σα υγεία. Το ίδιο ισχύει και για του ενήλικε φυσικά. Πόσε φορέ τόσο εδώ στο podcast όσο και στα βίντεο στο κανάλι μα στο YouTube δεν έχουμε μιλήσει για αυτοκαταστροφικέ συμπεριφορέ οι οποίε παρατηρούνται σε ανθρώπου με χαμηλή αυτοεκτίμηση, σε ανθρώπου με τάσει people pleasing, και συνεξάρτηση. Μπορούμε να το επιδιώξουμε και να το επιτύχουμε να είμαστε τόσο εγωκεντρικοί ώστε να προσέχουμε την υγεία μας, τη σωματική και τη ψυχική, να προσέχουμε τη διατροφή μας, να προσέχουμε την άσκησή μας, να κάνουμε τον απαραίτητο κόπο ούτω ώστε να είμαστε άνθρωποι που θα τελειώσουν το σχολείο, που θα αποκτήσουν Τυχείο εάν το επιθυμήσουν που θα αποκτήσουν τα πτυχιακό εάν το επιθυμήσουν που θα αποκτήσουν επαγγελματικές γνώσεις οι οποίες να τους βοηθήσουν να έχουν ουσιαστικά μια καλή ζωή. Μα συμφέρει να είμαστε εγωιστές και ένας εγωιστής κοιτάει το συμφέρον του. Μπορούμε να έχουμε αυτή την ανάγνωση της εφηβικής οικοκεντρικότητας και του εφηβικού ναρκισισμού. Ψάχνω το καλύτερο για μένα. Αν είμαι επαναστάτης δίχως αιτία, αν επαναστατώ ενάντια σε όλους και σε όλα, χωρίς να έχω κάποιο στόχο, ούτω ώστε ουσιαστικά να κάνω τη δικιά μου ζωή καλύτερη και ουσιαστικά να επελευθερωθώ μεγαλώνοντας, τότε η επανάσταση μου πάει χαμένη. Η δική μου εισήγηση προς τους εφήβους είναι να κάνουμε να κάνετε, λέω να κάνουμε γιατί πολλές φορές νιώθω και εγώ ίδια η οποία σε ένα μήνα περίπου γίνομαι 49 ετών, νιώθω ότι είμαι έφηβος, νιώθω ότι είμαι 19 νιώθω ότι είμαι 15, δεν ξέρω ε, και κάποιοι ίσως να βιώνουμε και μια perpetual μια διαρκή εφηβεία είναι ανικότητα προτιμώ να το λέω είναι ανικότητα λοιπόν, η δικιά μου γνώμη είναι ότι πρέπει όλοι μας να είμαστε οικοκεντρικοί με αυτόν τον τρόπο να προστατεύουμε το δικό μας. Το δικό μας σώμα, το δικό μας μυαλό, τη δική μας καρδιά, τη δική μας ψυχή, το δικό μας συνέστημα, τον εαυτό μας. Να είμαστε παρτάκιδες με αυτό τον τρόπο. Να μην επιτρέπουμε σε κανέναν να μας τραυματίζει, ούτε καν στον ίδιο μας τον εαυτό. Γιατί πολύ συχνά οι έφηβοι μπορεί να αναπτύξουν παραβατικές συμπεριφορές, αντικοινωνικές συμπεριφορές, επηρεασμένη από την ομάδα συνομιλίκων, επηρεασμένη από τα πρότυπα της pop κουλτούρα, επηρεασμένη από το διαδίκτυο, επηρεασμένη ίσως ακόμη και από τη μουσική που ακούνε και τους στίχους της μουσικής που ακούνε. Κάποια τραγούδια, ειδικό τα τραγούδια που εμπίπτουν στο genre trap, μπορεί να είναι ιδιαίτερα αυτοκαταστροφικά και να μεταφέρουν στα παιδιά λανθασμένε πεπιθήσεις και απόψει για τη ζωή, για τον άνδρα, για τη γυναίκα, για τον έρωτα, για τις σχέσεις. Η πραγματική επανάσταση ενός εφήβου είναι στο μυαλό του μέσα να αποκαθιλώσει τους γονείς του, τους δασκάλους του και τους άλλους ενήλικες στο μυαλό του μέσα, να έχει έναν εσωτερικό διάλογο κριτικό, να συζητάμε τον εαυτό του δηλαδή για το πώς συμπεριφέρονται οι ενήλικες, στο μυαλό του μέσα να επιλέγει τα θετικά στοιχεία της συμπεριφοράς των ενηλίκων, τα οποία να τα αφομοιώνει, και στο μυαλό του μέσα να διακρίνει τα αρνητικά στοιχεία της συμπεριφοράς των ενηλίκων, τα οποία να τα απορρίπτει. Δυστυχώς ή ευτυχώς δεν μπορούμε νομικά και ουσιαστικά να απορρίψουμε τους γονείς μας πριν την νομική μας ενηλικίωση. Ίσως οικονομικά να μην μπορούμε να απορρίψουμε τους γονείς μας και πριν τα 20, 21, 22 όμως χρόνια, εάν είμαστε φοιτητέ ή σπουδαστέ. Μπορούμε όμως γνωστικά και συναισθηματικά να απορρίψουμε την παντοδυναμία τους με το να είμαστε προσεκτικοί παρατηρητές της συμπεριφοράς τους. Οι γονείς μας δεν είναι τέλειοι. Οι δάσκαλοι μας δεν είναι τέλειοι, οι ψυχολόγοι μας ακόμη δεν είναι τέλειοι. Είμαστε η έφηβοι πρόσωπα, τα οποία βρισκόμαστε σε μια περίοδο ανάπτυξης, που βιώνουμε καινούριε πρωτόγνωρες δυνάμεις στο σώμα, στο μυαλό και στο συνέστημά μας και είμαστε καλύτεροι από τους ανήλικες επειδή ακριβώς αποτελούμε το μέλλον. Δεν είμαστε ακόμη έτοιμοι να βασιλεύσουμε δεν ήρθε η ώρα μας να κάνουμε rule, let's rule, Σε χρησιμοποιούν οι έφηβοι τη λέξη rule που σημαίνει βασιλεύω στα αγγλικά, δεν είμαστε έτοιμοι ακόμη να βασιλεύσουμε πρακτικά, ουσιαστικά όμως συναισθηματικά και γνωστικά μπορούμε να βασιλεύσουμε. Μπορούμε να είμαστε ο αρχηγός του δικού μας εαυτού. Η πραγματική επανάσταση, η ουσιαστική αντίσταση που οδηγεί στην επιτυχία είναι να ρίξουμε μέσα στο μυαλό μας την παντοδυναμία των ενηλίκων. Και αν ως έφηβοι καταφεύγουμε στην παραβατικότητα, παραβαίνουμε κανόνες, κάνουμε λάθη, παραβατούμε ή ακόμη και παρανομούμε, τότε τι γίνεται, τότε σαμποτάρουμε την πορεία μας προς την ελευθερία. Μας συμφέρει πολύ περισσότερο στο μυαλό μας μέσα σε ένα φαντασιακό επίπεδο και όχι σε ένα πρακτικό, πραξιακό επίπεδο, σε ένα φαντασιακό επίπεδο να ρίχνουμε την παντοδυναμία των γονέων μας και την παντοδυναμία των ενηλίκων. Οπότε ένας έφηβος, ο οποίος γίνεται παραβατικός ή παρανομή, αναγκάζεται να υποταχτεί στην εξουσία των γονέων, στην εξουσία των άλλων ενηλίκων, γιατί αναγκάζεται να πληρώσει για τις παραβάσεις και τις παρανομίες του στην ομάδα των ενηλίκων εάν όμως ένας έφηβος προσέξει και γίνει παρτάκια και το κάνει για το δικό του συμφέρον, να μην παραβατεί και να μην παρανομεί, τότε δεν θα τον ελέγξουν οι ενήλικες, δεν θα του θυμώσουν και με το δίκιο τους οι ενήλικες, γιατί αν ο άλλος είναι άνθρωπος ο οποίος ακολουθεί τους κανόνες και είναι okay δεν έχεις λόγο να του θυμώσεις, δεν έχεις λόγο να τον κάνεις να νιώσει άσχημα ή ακόμη και αν του θυμώσεις χωρίς λόγο, γιατί υπάρχουν τοξικοί γονείς, υπάρχουν τοξικοί παιδαγωγοί, υπάρχουν τοξικοί ενήλικες, οι οποίοι μπορεί χωρίς λόγο να βγάζουν τα νεύρα τους πάνω στους εφήβους. Αν ο έφηβος έχει τη συνείδηση του καθαρή ότι δεν έχει πράξει κάτι λάθος, δεν θα επηρεαστεί από την αρνητικότητα, από την τιμωρητικότητα που μπορεί να έχουν απέναντι του οι ενήλικες. Αν όμως παραβατήσει και παρανομήσει, θα νιώσει άσχημα και έτσι δεν θα μπορέσει ποτέ, μα ποτέ, κατά τη διάρκεια της εφηβείας, που είναι το πιο απαραίτητο πράγμα να γίνει ψυχολογικά για να έχει νόημα η ηλικία της εφηβείας, να ρίξει τους ενήλικες από το βάθρο τους. Άρα μας συμφέρει να μην παραβατούμε, να μην παρανομούμε, Μα συμφέρει να πηγαίνουμε στο σχολείο, μα συμφέρει να πάρουμε απολυτήριο, μα συμφέρει να αποκτήσουμε σπουδέ, να αποκτήσουμε επαγγελματικέ γνώσει, μα συμφέρει για να μπορέσουμε να απολαύσουμε την ελευθερία. Και η ελευθερία δεν είναι μόνο οικονομική, δεν είναι μόνο πρακτική, είναι και συναισθηματική και ψυχική ελευθερία. Και κάποιο ο οποίο παραμένει προσκολλημένο στην εξουσία των ενηλίκων, δεν μπορεί ποτέ να είναι ελεύθερος. Εάν σας άρεσε αυτό το επεισόδιο του podcast, παρακολουθήστε και τα προηγούμενα. Ψάξτε να βρείτε τα βίντεο στο κανάλι μας στο YouTube που μιλάνε για την ουσιαστική ελευθερία που έρχεται μέσα από την καταπολέμηση της συνεξάρτησης της σύνθετης διαταραχής μετατραυματικού στρες και ούτω καθεξής και θα δείτε ότι η ουσιαστική ελευθερία βρίσκεται στο να γνωρίζω εγώ και να είμαι σίγουρος για το ποιος είμαι και είναι η αξία μου να αγαπώ τον εαυτό μου και να φροντίζω την ευημερία μου σε ψυχικό, γνωστικό, συναισθηματικό, πνευματικό, κοινωνικό επίπεδο. Μας το εύχομαι.